Βασιλής Δημήτρης κοντά μας από τον Αρίνα από το Λεμαίδες που ιτήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο από τον ΦΕΚΑ. Ίσως αναμενόταν το τελικό σκορ να είναι υπέρ της Κρυκυριακής ομάδας. Ωστόσο, ο Αρίνας έδειξε ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Πώς είδες λοιπόν, coach, το παιχνίδι και πες μου λίγα λόγια για την ομάδα σου. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τα παιδιά της Κέρκυρας. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Είμαστε δύο ομάδες με δύο διαφορετικούς στόχους. Η Κέρκυρα έχει παίχτες, ο ΦΕΚΑ έχει παίχτες αναγνωρισμένης αξίας. Έχουν κερδίσει κύπελλα πρωταθλήματα. Υπάρχουν έμπειροι παίχτες. Συγχαρητήρια στον coach για τη δουλειά που έχει κάνει και για το σύνολο. Και πάνω απ' όλα είναι αθλητικά παιδιά. Ούτε παίζουν σωστή άμυνα έτσι όπως πρέπει να είναι το handball. Όσον αφορά το δικό μου, τα δικά μου τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δώσανε και την ψυχή τους σήμερα για το μάτς. Είναι η κατάρα ίσως το νιανικό της ηλικίας μας. Προσπαθούμε παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιωνόμαστε. Δεν σας το κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από την προσπάθεια των παιδιών. Παρ' όλα αυτά μας λείπανε και τρεις παίχτες. Έλειπε ο ξένος μας που για κάποιους λόγους δεν τον είχαμε, δεν τον είχαμε αυτή την αγωνιστική. Ο Χρήσταθος ο Τσανακτσίδης που προσπαθούμε να τον βάλουμε, να τον εντάξουμε σιγά σιγά στην ομάδα. Και ο Άρης ο Τσίτσιος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά δεν αρκεί πάντα να είμαστε ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Θέλουμε λίγο να ανέβουν η ψυχολογία των παιδιών, να πάρουμε τους βαθμούς που μας αξίζουν, θεωρώ και πιστεύω. Και πιστεύω όλα να πάνε καλά. Στόχος λοιπόν είναι παραμονή για τον Αρίωνα. Είναι ένας στόχος εφικτός, πιστεύεις? Νομίζω ότι είναι ένας στόχος εφικτός. Όπως σε όποιο γήπεδο και αν πάμε, τα παιχνίδια τα χτυπάμε όλα και προσπαθούμε να παίξουμε, να αποδείξουμε ότι δεν ήρθαμε τυχαία στην mm-hmm. κατηγορία. Υπάρχουν άνθρωποι πίσω από μένα που βοηθούν την ομάδα, ο πρόεδρος του Αρίωνα, ο χρηματοδότης στην ομάδα. Κάποια παιδιά που είναι αφανείς ήρωες mm-hmm. σε αυτό το πράγμα και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι στο τελικό αποτέλεσμα, όταν θα γυρίσουν και τα παιδιά, να είναι θαρρυντικό για την ομάδα μας. Είδαμε ένα τραυματισμό του τερματοφύλακά σας. Φάνηκε λίγο σοβαρός, φάνηκε να πονάει το παιδί. Τι δείχνουν τα πρώτα επίπεδες ενδείξεις? Δεν γνωρίζω ακόμα. Θέλω να πάω να μιλήσω με τον γιατρό. Θεωρώ είναι αυτό που σας είπα. Μία τυχαία διαδέχεται την άλλη. Αυτό ίσως μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Νομίζω θα μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα ξέρω σίγουρα τι έχει ο αθλητής. Έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και με τα εθνικά χρώματα και με μεγάλους συλλόγους, πιστεύεις ότι όσο περνάνε τα χρόνια φεύγει αυτό που υπήρχε κάποτε στο μυαλό μας, ότι το χάντμπολ είναι ένα δευτερεύον άθλημα, ασχολούνται μόνο όσοι μπορούν να αποτύχουν σε ένα άλλο άθλημα, είναι ένα άθλημα το οποίο ξέρεις, κάποιοι το σνομπάρουν. Όσο λοιπόν περνούν τα χρόνια και βλέπουμε δυνατές ομάδες και βλέπουμε ομάδες να αξίζουν και αθλητικά κορμιά, φεύγει λίγο αυτό από την αντίληψη μας. Εννοείται. Το χάντμπολ πλέον για να παίξεις, για να ασχοληθεί κάποιος με το άθλημά μας πρέπει να είναι δεκαθλητής. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρει να πηδάει, να τρέχει, να αντέχει στη δύναμη, να αντέχει στην ταχύτητα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και θεωρώ, όπως σου είπα, ότι πρέπει να είσαι δεκαθλητής. Τώρα με τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας που έχουμε πάρει και το παγκόσμιο, θεωρώ ότι έχει μπει και η τηλεόραση μέσα mm-hmm. και θέλω να σας συγχαρώ και εσάς για την προσπάθειά σας. Το κανάλι που δείχνει αγώνες χάντμπολ, βασικά η Κέρκυρα είναι μια πόλη που δίνει, τροφοδοτεί τα παιδιά στις εθνικές ομάδες και στους συλλόγους. Θεωρώ ότι πλέον αυτός είναι μύθος. Τα παιδιά πλέον έχουν και τα σωματικά προσόντα και την οξυδέρκεια να παίζουν στο άθλημά μας. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Νίκος Νικολαίδης κοντά μας από τον Αρίαν από το Λεμαίδας, ο οποίος ιτήθηκε από τον ΦΕΚΑ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Όμως αποδείχθηκε και μια πολύ δυνατή ομάδα και ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Ο κόσμος σήμερα έμεινε εντυπωσιασμένος. Πολλοί άνθρωποι μου λέγανε αυτή η ομάδα είναι ίσως η καλύτερη που έχει περάσει από εδώ. Πώς είδες λοιπόν τον αγώνα? Πες μου και δύο λόγια όμως για τον Αρίωνα. Ο Αρίωνα αποτελείται από μια νεανική ομάδα όπως είδατε κι εσείς. Δεν έχουμε πολλές εμπειρίες. Μας λείπει το καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία. Έχουμε την όρεξη, τη θέληση, την ανική τρέλα, το πάθος και προσπαθούμε για το καλύτερο. Σήμερα ήταν πολύ ωραίο το μάτς, που οι αντίπαλοι ήταν άξιοι, είναι μια πολύ δυνατή έδρα. Όλοι δηλαδή όταν λέμε στην Κέρκυρα, λέμε πάμε και θα προσπαθήσουμε. Mm-hmm. Τώρα το μάτς στο τέλος κρίθηκε ουσιαστικά. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΦΕΚΑ ήταν πολύ καλύτερος, το απέδειξε, φύγε 5 γκολ μπροστά. Το παλέψαμε μετά, το φέραμε στο ένα γκολ, στα δύο, στο τέλος χάσαμε, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Στόχος λοιπόν η παραμονή, έχετε έναν προπονητή ο οποίος έχει φορέσει την εθνική φανέλα και αγωνιστεί σε σπουδαίους συλλόγους. Πώς είναι η συνεργασία σας, πώς βλέπεις τα πράγματα όσον αφορά το στόχο της παραμονής? Με τον προπονητή έχουμε μια πολύ άριστη σχέση και θα έλεγα ότι είναι και φιλική σχέση. Οικογένεια βασικά, mm-hmm. όχι φιλική, οικογένεια είμαστε. Ό,τι μας λέει το λέει μέσα από την ψυχή του, σαν να παίζει αυτός.
Στόχοι μας δεν ξεκινήσαμε με την παραμονή. Ξεκινήσαμε μια πολύ καλή, να κάνουμε μια καλή πορεία, γιατί πρόπερση που ανεβήκαμε στα κλεφτά ουσιαστικά δεν δείξαμε κάτι. Τώρα προσπαθήσαμε για το καλύτερο και έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Έχουμε ένα δεύτερο γύρο γεμάτο. Αυτό το γεγονός ότι εσείς έρχεστε, διανυκτερεύετε, ίσως η κερκυριακή ομάδα θα έρθει και ψηλά και πιο ψηλά, σας κάνει λίγο να αγχώνεστε ή αγωνιστικά σας επηρεάζει καθόλου? Το αυθημερών, επειδή εμείς τώρα θα φύγουμε κατευθείαν, είναι κουραστικό πιο πολύ στην ψυχολογία. Ότι είσαι πολλές ώρες στο λεωφορείο. Τα παιδιά ξεκινήσανε 7,5 ώρα το πριν από την Τολμαϊδά. Και ήρθαμε δηλαδή εδώ πέρα 2,5 ώρα. Ναι. Κάναμε αρκετές ώρες, ήμασταν μουδιασμένοι. Προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε. Κάναμε μια βόλτα λίγο να καθαρίσει και το μυαλό. Και τώρα επιστροφή. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευγένιο Κουλιούρη κοντά μα. Νομίζω ότι αποκρούστηκε κυρίω τα πρώτα λεπτά. Εντυπωσίασε τον κόσμο. Βρέθηκε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Ο Φέκα κέρδισε τον Αρίων από το Λεμάγιδα. Το παιχνίδι όμω αποδείχθηκε πιο δύσκολο, μάλλον από ό,τι το περιμέναμε. Δεδομένου ότι και ο Αρίων είναι πρωτελευταίο, υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητα. Πώ το είδε το παιχνίδι? Το παιχνίδι ήταν δύσκολο από την αρχή. Εμεί το φοβόμασταν και δεν υπάρχουν δύσκολα ή εύκολα παιχνίδια. Και εγώ τους περίμενα, αυτό παιχνίδι περίμενα για σήμερα. Ξεκινήσαμε βέβαια καλά στην αρχή, πήραμε τη διαφορά. Μετά μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο λίγο χαλαρώσαμε, λίγο πιστεύω αναπαυτήκαμε ότι εντάξει, θα κερδίσουμε και σήμερα. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι το ίδιο σοβαροί και μέσα στο παιχνίδι και στα δύο ημίχρονα σοβαροί. Δεν θα μας δώσουν τίποτα έτσι. Αλλά εντάξει, τελικά τέλος καλά, όλα καλά. Επόμενο παιχνίδι με την Πειλαία. Ορίστηκε και το παιχνίδι με τον Αρχέλαο 13 Γενάρη. Νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια τα θέλετε όπως και δίποτε για να είμαστε έτσι πολύ πιο αισιόδοξοι και σίγουροι. Ναι, όπως φαίνεται το πράγμα και η βαθμολογία, είναι τα δύο ντέρμπι, ας τα πούμε. Και ναι, για την ώρα. Εντάξει, είμαστε στη δεύτερη θέση, αλλά και λίγο έχουμε παίξει τα πιο πολλά παιχνίδια εντός, έξω, δεν έχουμε δοκιμαστεί τόσο. Αλλά νομίζω ότι αυτά το παιχνίδι με την Πειλαία, μετά έχει ένα στην Άρτα, δηλαδή αυτά τα 3-4 θα είναι σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά. Αλλά αυτό είναι το ντέρμπι. Δηλαδή το άλλο Σάββατο είναι που θα δείξουμε κι εμείς σε ποιο επίπεδο είμαστε φέτος. Συνήθως λένε ότι όταν ένας άνθρωπος γίνεται γονιός για τις γυναίκες, ότι μετά ξέρεις, είναι αγωνιστικά στα φόρτα τους και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Είναι οι αμέσως επόμενες μέρες και ο καιρός μετά την γέννα και όλα αυτά. Εσύ λοιπόν, σαν μπαμπάς προσφάτως, νιώθεις την ίδια ενέργεια και αυτή τη δύναμη που σου δίνει το γεγονός ότι έγινες μπαμπάς και παίχτης? Εγώ νιώθω κουρασμένος. Ξενύχτα. Ξέρω ποιο θα έγινε. Όσο να είναι, λίγο ξενύχτη. Λίγο η αλήθεια είναι, ναι, και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν μου. Δηλαδή, δικαιολογούσε η γυναίκα ότι είμαι άϊπνος. Ναι. Εντάξει, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι. Σαν παιδεία και σαν, νομίζω. Ναι, λίγο. Πράγματα και εσύ με το χάχο. Λέω, τι γίνεται, παιδιά. Το είπα. Παιδιά, άμα ξαναπαίξω έτσι όπως το προηγούμενο παιχνίδι ή τέτοιο, θα το κόψω. Να πάει 2 χρόνια ξανά. Να κοιμάται τα βράδια και μετά. Ωραία είσαι, μπαμπάς, ε. Ωραία. Ωραία. Περνάτε καλά. Καλά είναι, καλά είναι. Θα σας ζήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Νίκος Δρυγανάς κοντά μας. Ο Φέκας κέρδισε τον Αρίνα από το Λεμαϊδας 25-22 εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Ωστόσο, αν και στο πρώτο ημίχρονο είδαμε, στο πρώτο μέρος είδαμε μια πολύ δυνατή κερκυριακή ομάδα, είδαμε έτσι ένα μουδίασμα, γενικότερα μια κούραση. Είναι φυσιολογικό και εσένα είδαμε κουρασμένο, παρόλο που προσπάθησες πάρα πολύ. Βεβαίως στο παιχνίδι φαινόσασταν ανώτεροι, αν και ο Αρίωνας δεν είναι τόσο αδύναμος όσο πιστεύαμε, δεδομένου ότι είναι πρωτελευταίος. Όχι, σε σχέση με αυτό που υπάρχει στη βαθμολογική κατάταξη, όχι, ήταν πολύ δυνατή ομάδα. Για μένα είναι μία από τις πιο δυνατές μέχρι στιγμής που έχουμε αντιμετωπίσει. Είχε πάρα πολύ καλή άμυνα, ήταν συγκεντρωμένη στην επίθεση. Τώρα, όσον αφορά εμάς, εντάξει, κάνουμε και ένα κακό παιχνίδι. Αυτό είπα και στους παίκτες μου. Βγάλαμε κούραση. Και προσωπικά για μένα που είπες, σήμερα ένιωθα πολύ κουρασμένος, βαριά τα πόδια. Και πιστεύω ότι ήταν ώρα
να το νιώσουμε αυτό. Είναι ελεγχόμενο και καλό ήταν αυτό που δυσκολευτήκαμε λίγο σήμερα και κάναμε αυτήν την κοιλιά σήμερα, ώστε να είμαστε έτοιμοι για το άλλο Σάββατο που παίζουμε με τους πρωτοπόρους στην Πηλαία. Λοιπόν, παίζετε εδώ με την Πηλαία. Δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, νομίζω το θέλετε σαν γιατί, έτσι. Αυτό είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με τους πρωτοπόρους αυτή τη στιγμή στη βαθμολογική κατάταξη, με έναν αγώνα βέβαια λιγότερο εμείς και ο Αρχέλος Κατερίνης. Ευελπιστώ ότι αν δείξουμε το καλό μας πρόσωπο, σε καμία περίπτωση το σημερινό, είναι στα χέρια μας και πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Το θέμα είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Και στον αγώνα σήμερα κάναμε την κλασική κοιλιά που κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά σήμερα λόγω κούρασης μας κράτησε λίγο παραπάνω και μας δυσκόλεψε ο αντίπαλος. Κάναμε και κάποια λάθη, χάσαμε και κάποια εύκολα γκολ από τα 6 μέτρα, κάποια σούτα από τα 6 μέτρα. Και ήταν φυσιολογικό να τελειώσει η διαφορά έτσι με 2-3 γκολ στο τέλος. Βέβαια είμαστε πιο έμπειρη ομάδα και γι' αυτό κρατήσαμε λίγο τη διαφορά στα 2 γκολ. Και έτσι έληξε. Λοιπόν, έχετε την Πηλαία που θέλετε το θετικό αποτέλεσμα. Ορίστηκε και το παιχνίδι με τον Αρχέλαιο 13 Ιανουαρίου. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα παιχνίδι που το θέλετε πάρα πολύ. Και... Ακριβώς, είναι και αυτό ένα παιχνίδι που είναι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, που έχει και ένα μικρό ρίσκο. Ακριβώς, έχει ένα ρίσκο. Ευελπιστώ όμως να κρατήσω την ομάδα και λίγο στις γιορτές με προπονήσεις. Βέβαια, πριν από αυτό υπάρχει και το κύπελο που παίζουμε ουσιαστικά τρεις εντός έδρας αγώνες. Mm-hmm. Δηλαδή, μία αγωνιστική η σημερινή ημέρα. Μια το άλλο Σάββατο παίζουμε την Πηλαία και την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, παίζουμε για κύπελο για τους 8 του κυπέλου Ελλάδας με το Φίβος Σικιώων, ομάδα της Α1. Το κύπελο τώρα το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή έχεις ένα αυτό ότι θα το παλέψουμε και το κύπελο είναι κάτι που απλά πάτε να παίξετε, να το ευχαριστηθείτε και το γίνει. Όπως και πέρσι με τον Πανελλήνιο, πάντα τα παλεύουμε. Είναι μια πρόκληση για μας. Και είναι κάτι που έχουμε πολύ κίνητρο, γιατί ουσιαστικά είμαστε το outsider με μια ομάδα όπως είναι ο Φίβος Οικειών, που δεν είναι και από τις πιο δυνατές της Α1, οπότε πάμε για το θαύμα, γιατί όχι. Μου έκανε εντύπωση σήμερα το εξής. Ο κόσμος έχει αρχίσει να σκέφτεται χατμπολικά, δηλαδή τον έχετε βάλει σε μια διαδικασία να παρατηρεί, να βλέπει. Δύο κύριοι λοιπόν, πριν μιλήσω με τον προπονητή του Αρίωνα, ήρθαν και του είπαν ότι είσαστε η πιο δυνατή ομάδα ίσως που έχει περάσει από εδώ φέτος τουλάχιστον. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, είναι αυτό όσο είπα και προηγούμενο. Ότι για μένα τους αδικεί, και αυτό ρώτησα ένα παιδί από τον Αρίωνα, ότι η βαθμολογία που έχω πάρει μέχρι στιγμής τους αδικεί. Mm-hmm. Εγώ αυτό που είδα ήταν μια πάρα πολύ δυναμική ομάδα. Βέβαια στο πρώτο ημίχρονο φύγαμε 16-9, έτσι ήταν. Απλά εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ καλά τα λάθη μας και είχε πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μοναδική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στην Α2 που έχει ξένο, ένα Σέρβο. Απλά δεν ήρθε σε αυτή την αγωνιστική. Οπότε φαντάζεσαι ότι είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Τώρα γιατί δεν παίρνουν αποτελέσματα στα εντός έδρας, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, πάμε δυνατά για το επόμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί θα να συγκροτηθείτε λίγο, θα ξεκουραστείτε λίγο. Γιατί πλέον είναι δύσκολο και θέλετε τον κόσμο κοντά όπως και σήμερα. Βέβαια, τον κόσμο πάντα το έχουμε πει, το επαναλαμβάνω, ότι πάντα τον χρειαζόμαστε. Αυτός μας έδωσε και σήμερα τη δύναμη στο τέλος εκεί που είχαμε. Είναι μια πολύ καλή επικοινωνία, έτσι. Όποτε θέλετε τη βοήθεια, το οποίο κάποια στιγμή χρειαστείτε και πείτε πάμε, ο κόσμος αμέσως είναι έτοιμος. Τώρα με αυτόν τον κόσμο υπάρχει μια σχέση τριών ετών, έτσι. Μπορούμε να καταλάβουμε, να συνοηθούμε με τα μάτια και με ένα ένασμα από ένα παίχτη όπως σήμερα αμέσως ο κόσμος βοηθάει και αυτός μας έδωσε τη δύναμη. Το χρειαζόμαστε γιατί είναι μια δύσκολη πορεία φέτος. Όπως έχεις δει και εσύ, οι ομάδες είναι όλες στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή 5-6 ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι ποιος θα κάνει το διπλό εκτός έδρας. Ελπίζω να το κάνω ο Θεάκας. Ελπίζω κι εγώ. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.